Η χθεσινή διακοπή στην ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν στη θάλασσα 1.600 κυβικά ανεπεξέργαστου λίμματος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το περιβάλλον, οδήγησε στην αποκάλυψη μιας σειράς προβλημάτων τα οποία έχουν καταστήσει οριακή τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καταρχήν, το χθεσινό συμβάν, που ευτυχώς δεν κράτησε περισσότερο από μια ώρα, επιβάρυνε τον παγασιτικό με εκατοντάδες κυβικά μέτρα ανεπεξέργαστου λίμματος. Μπορεί τα 1.600 κυβικά να φαίνονται, ας πούμε, σαν μια μεγάλη ποσότητα. Είναι όμως για τα δεδομένα του περιβάλλοντος και του χώρου που τελικώς έφτασαν, δηλαδή στη θάλασσα μέσω του ξηριά, μια παντελώς αμιλητέα ποσότητα, η οποία στην πραγματικότητα, αν έπαιρνε κάποιος δείγμα χθες εκείνη την ώρα ή μετά από μια ώρα στην, κάτω από τη γέφυρα, δεν θα το ανείχνευε καν. Το χειρότερο όλων είναι ότι από τη στιγμή που διεκόπη η ηλεκτροδότηση, οι γεννήτριες του βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με την εφημερίδα Θεσσαλία, δεν πήραν μπρος λόγω έλλειψης πετρελαίου. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν επισημάνει το πρόβλημα από την περασμένη Τρίτη. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους προμηθευτές του πετρελαίου, γιατί η προμήθεια του πετρελαίου έπαιρνε μαζί με το Δήμο για την προηγούμενη χρονιά. Και οι προμηθευτές λίγο τώρα, αυτές τις τελευταίες ημέρες, για κάποιους λόγους, τους οποίους θα τους εξετάσω και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εχθές σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την έλλειψη πετρελαίου σε λευκό παραγωγό ζεύγη, το οποίο θα το εξετάσω εντός των ημερών. Έχω δώσει δουλειά. Πάντως, ακόμη και σήμερα, ένα 24ωρο μετά τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση, δεν είχε τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα με το πετρέλαιο. Την ίδια στιγμή, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, που έκανε χθες κατά τη διάρκεια της διάθεσης των ανεπεξέργαστων αποβλήτων δειγματοληψίες, τόσο στον Ξηριά όσο και στον Παγασιτικό, ετοιμάζεται να επιβάλει στη ΔΕΙΑΜ τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Από διάφορες περιοχές της θάλασσας, προκειμένου να δούμε κατά πόσο αυτή η ποσότητα ανεπεξέργαστων λιμάτων έχει επηρεάσει την ποιότητα του νερού. Από εκεί και πέρα θα επιβληθούν και πρόστιμα προς τη ΔΕΙΑΜΒ, αλλά και με έγγραφο θα κληθεί να υποβάλει τις προτάσεις σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει σε αντίστοιχη περίπτωση. Τα προβλήματα στο βιολογικό καθαρισμό, που υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τα κενά σε προσωπικό, δεν έχουν τέλος. Εδώ και μία εβδομάδα καταλήγουν στον Ξηριά και στη συνέχεια στη θάλασσα μερικώς επεξεργασμένα απόβλητα λόγω βλάβη σε αντιλιοστάσιο, ενώ στην περιοχή γύρω από τον βιολογικό η δυσοσμία είναι αφόρητη εξαιτίας άλλης βλάβης στη μονάδα χώνευσης. Στους χωνευτές τώρα έχουν μέσα στάθμη στερεού υπολείμματος από 1,75 μέχρι 2,5 μέτρα. Αυτό δεν αντλείται με βιτία, ας πούμε, ή με κάποιον άλλο τρόπο. Επεξεργαζόμαστε τώρα μια διαφορετική λύση άντλησης, η οποία θα υλοποιηθεί, ελπίζω, μέσα στην εβδομάδα. Ελπίζω το εννοώ με την έννοια της τεχνικής κατασκευής που χρειάζεται. Και εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις μας, διότι είναι, ας πούμε, χαρτογράφητος ο χώρος αυτός, τότε θα μπορούσα να πω ότι μετά από 15-20 ημέρες το πολύ θα πάψει η διαδικασία, καθώς τουλάχιστον ένας χωνευτής θα μπει σε λειτουργία και θα δοθεί ένας χρόνος ανάσα για να τελειώσουμε και με τους υπόλοιπους. Και όλα αυτά ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και οι πολίτες θα αρχίσουν τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα. Ο κόσμος κολυμπά ήδη. Και στο Ξενία και στον Άναυρο και στις πλάκες, και δεν ειδοποιήθηκε για αυτή τη βλάβη, η οποία είναι ασυγχώρητη. Δεν επιτρέπεται τώρα να έχει τροφοδοτηθεί με πετρέλαιο η εγκατάσταση και με μια απλή βλάβη της ΔΕΗ, η οποία ευτυχώς που ήταν μια ώρα, θα μπορούσε να είναι χειρότερα τα πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το γεγονός ότι, από ό,τι δημοσιεύεται σήμερα σε εφημερίδα, υπάρχουν μια σειρά βλάβες του βιολογικού καθαρισμού και θα πρέπει να αναμένουμε στο άμεσο μέλλον, στο αμέσως προσεχές διάστημα δηλαδή, να περιμένουμε και άλλες βλάβες οι οποίες θα επιβαρύνουν το παγασιτικό, και μάλιστα σε μια εποχή που υλοόμενοι και κολυμπάνε και υπάρχει και μια τουριστική περίοδος η οποία μας ενδιαφέρει.